Ξεχάσαμε, σε ψάχναμε στις Πέτσες, τελικά συναντιόμαστε στον Πειραιά. Ακριβώς. Γιατί σαν καλή μαμά που είσαι, βρισκόμαστε στο κολυμπητήριο όπου ο γιος και η κόρη κάνουν προπονήσεις, σωστά. Ναι, σχεδόν τις μισές μέρες και λίγο παραπάνω βρισκόμαστε στο κολυμπητήριο. Είτε για εμένα το πρωί, είτε για τα παιδιά τα απόγευμα. Πόσο εύκολο είναι να καταφέρεις να κρατήσεις ένα σπίτι? Δεν είναι εύκολο, αλλά θέλει προσπάθεια και από τους δύο. Θέλει και οι δύο να κάνουν πράγματα μικρά στην καθημερινότητα που να τονώνουν τη σχέση και να μην την αφήνουν να φθαρεί. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι στέλνεις ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ότι σε περιμένω στο τάδε μέρος και είναι ένα date, πώς να σου το πω. Δηλαδή είναι ότι θα ανοίξει, ας πούμε, να ξυριστεί και μέσα εκεί θα του αφήσει ένα ωραίο σημείωμα. Ότι θα στείλεις μια super sexy φωτογραφία την ώρα που θα είναι στο γραφείο και του λες σε περιμένω. Κάτι τέτοιο. Τα έχεις κάνει αυτά, γιατί είναι πολύ εύκολα. Εννοείται. Έχεις περάσει δύο εγκυμοσύνες. Θα ρωτήσω λοιπόν και πόσο σημαντικό είναι το σεξ στην εγκυμοσύνη και μετά είναι αυτό που λες, πολλές γυναίκες ξεχνάμε το ρόλο της γυναίκας, της συντρόφου, της συζύγου. Εγώ είχα πάρα πολύ καλή διάθεση και στις δύο εγκυμοσύνες. Θεωρώ ότι είναι κρίμα να, αν δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό θέμα, έτσι, γυναικολογικό θέμα, να αφήνεις τη σχέση σου χωρίς να υπάρχει αυτή η ερωτική διάθεση και η πράξη ακόμη και στην εγκυμοσύνη και στην περίοδο μετά. Γιατί η περίοδος μετά είναι πολύ πιο δύσκολη. Και έρχεται λοιπόν ο γιος και η κόρη και σου λένε «Μαμά, θέλουμε να κάνουμε σεξ». Πώς αντιδράς τώρα σε αυτό, το έχεις σκεφτεί? Και βέβαια το έχω σκεφτεί. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Για τους μπαμπάδες είναι η διαφορά, όχι για τις μαμάδες. Δηλαδή. Νομίζω ότι οι μπαμπάδες πολύ δύσκολα θα αποδεχτούν το γεγονός ότι το κορίτσι τους είναι γυναίκα. Ενώ για το αγόρι δεν αισθάνεται το ίδιο. Όσο πιο μικρή, τόσο πιο μάγκες, ας το πούμε. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, υπάρχουν πράγματα που θα τα άλλαζες? Όχι. Να τα έχεις μετανιώσει. Από πού θα τα άλλαζες? Ίσως να έλεγα όχι σε κάποιες δουλειές σκεπτόμενοι τώρα, έτσι. Αλλά όχι, δεν θα έλεγα τώρα. Δουλειές όπως κάποια εξώφυλλα? Όχι, καθόλου. Δεν μετανιώνω για κανένα εξώφυλλο και για καμία γυμνή φωτογράφηση. Τις υποστηρίζω μέχρι σήμερα όταν τις έκανα τη γνώση μου, γιατί τότε αυτό πουλούσε, αυτό ζητούσαν και η εικόνα μου ήταν η εικόνα της σεξι γυναίκας. Οπότε φυσικά αυτό θα ήθελα από μένα. Μια γυμνή φωτογράφηση σημαίνει και καλά λεφτά. Βέβαια, και καλά λεφτά και άλλες 15-20 δουλειές από πίσω. Βέβαια, το γυμνό τώρα πια έχει φέρει μια άλλη αξία. Δηλαδή, το γυμνό είναι τόσο εξοικειωμένη η νέα γενιά με το γυμνό που για μας ήταν κάτι τότε. Για τώρα. Αν ο γιος σου δει. Φυσικά και θα τα δει. Τι? Φυσικά και θα τα δει. Θα είμαι έτοιμη για αυτή την κουβέντα. Πολύ έτοιμη. Όπως. Α, το έχεις ήδη σκεφτεί. Βέβαια το έχω σκεφτεί, γιατί θα γίνει. Είναι κοντά. Δηλαδή, κάποια στιγμή όταν θα ασκήσει να ψάχνει στο διαδίκτυο ή θα του πει ένα μαθητή για τη μαμά σου, θα γίνει αυτό. Και φυσικά θα κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα ότι αυτό το πράγμα είναι βεβαίως και έχει συμβεί και ήταν στα πλαίσια της δουλειάς μου και δεν είναι κάτι κακό, γιατί είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι. Ήταν ένα κομμάτι, ένα μέρος της δουλειάς μου. Είναι διαφορετικό να βλέπεις τη μαμά σου. Καμπάνες χτυπούν. Καμπάνες χτυπούν, γιατί θα σου χτυπήσουν οι καμπάνες σε λίγο. Θα σου έρθει ο γιος και θα σου πει μαμά. Είναι διαφορετικό να βλέπεις τη μαμά σου ως sex symbol και να τη βλέπουν και οι φίλοι σου. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Από μοντέλο, μαμά, επιχειρηματίας. Ναι, φέτος ξεκίνησα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και τις ικανότητές μου στο επιχειρήν. Και έτσι ανοίξαμε ένα εστιατόριο στο κέντρο των σπιτών στην Τάπια και το καλοκαίρι μου ήταν full δουλειά.